Σε πολύ λίγο θα αρχίσει ο αγώνας μπαράζ νέων μεταξύ του Πας Νάξου και του ΑΟΜ Εικόνου. Οι συνθέσεις για τις δύο ομάδες: Πας Νάξου, Καρανίκας, Ματάκιας, Σέργης, Ξενάκης, Μελανίτης, Μπούλαρη, Δεγαΐτας, Βερίκουγος, Πρεβόλης, Κιαδάς και Πετρόπουλος. Και για την ομάδα της Μικόνου πετάει Βερόνης, Αναστασίου, Νάζος, Ράγια, Βερόνης, Χιλάη, Κάνιουρας, Λικούρης, Ασλάνη και Ντούρο. Στο Final Four, καθώς και έχουν κερδίσει τον Πανθηραϊκό. Και το παιχνίδι ξεκινάει με την ομάδα του ΑΟΜ Εικόνου να είναι στη σέντρα. Λικούρης, μπάλα παραμένει όμως για τον Πας Νάξου. Ο Πετρόπουλος θα κάνει και το σουτ, μπάλα θα πάει out. Ωραία προσπάθεια για τον Πας Νάξου. Ωραία πάσα για τον Σκιαδά. Ο Σκιαδάς θα μπει μέσα στην περιοχή, θα κάνει και για τον Πετρόπουλο. Πολύ ωραίο γκολ έπειτα από την πάσα του Μπούλαρη στο Σκιαδά. Θα βγάλει τον Πετρόπουλο με άδειο τέρμα και θα κάνει το 1-0 για τον Πας Νάξου. Ο αρχηγός της ομάδας του Πας θα σημειώσει ένα ωραίο τέρμα έπειτα από πολύ ωραία ενέργεια του Σκιαδά. Ασλάν θα πάει απευθείας, θα μαζέψει ο Καρανίκας. Ασλάν θα ψάξει τον Ντούρο. Δεν θα ανησυχήσει ο Καρανίκας, θα μαζέψει την μπάλα. Είναι και ο Λικούρης. Λικούρης τελικά η μπάλα θα πάει out. Βγάλει και τη σέντρα. Σκιαδά θα κάνει το σουτ. Πολύ ωραίο σουτ από το Σκιαδά. Με το 2-0 για την ομάδα του Πας Νάξου, έπειτα από πολύ ωραία ενέργεια Σκιαδά θα κάνει το σουτ. Πολύ ωραίο σουτ και ο Σκιαδάς θα κάνει το 2-0. Σκιαδάς θα κάνει το σουτ. Πολύ ωραίο σουτ. Βερόνης. Βερόνης θα ψάξει τον Ασλάνη. Θα γίνει το λάθος από το Σέργη. Ωραία απόκριση του Καρανίκα. Στάσω. Κεφαλιά από τον Κάνιουρα, η μπάλα θα πάει out. Βερίγωγος θα μπει μέσα στην περιοχή. Δώσει τον Πετρόπουλο. Πρεβόλης. Αποκρίσιο πετάει. Βερίγωγος. Θα γίνει το σούτ, η μπάλα τελικά θα καταλήξει στον πετάει. Χιλάει για τον Ασλάνη. Ασλάνη θα πάρει την κόντρα, θα κάνει και το σούτ, η μπάλα θα πάει out. Ωραία προσπάθεια για την ομάδα του ΑΟΜ Εικόνου. Το κόρνερ θα εκτελεστεί. Έχουμε απευθείας γκολ. Πολύ ωραίο κόρνερ από τον παίχτη της ομάδας του ΑΟΜ Εικόνου. Ο Μπομπάιν, αν δεν κάνω λάθος. Βάλε απευθείας κόρνερ και θα μειώσει σε 2-1 για την ομάδα της ΑΟΜ Εικόνου. Χυλάει, θα μαζέψει ο Καρανίκας, δεν έπιασε καλά το σουτ. Ασλάνη, θα μπει στην περιοχή. Ωραία πάσα για τον Μπομπάι. Έχουμε το δοκάρι για την ομάδα του ΑΟΜ Εικόνου, έπειτα από το σουτ του Μπομπάι. Τέλεση. Βγάλει τη σέντρα και έχουμε το γκολ. Δεν ήταν καλή έξοδος του Καρανίκα. Η μπάλα θα του φύγει από τα χέρια. Ο Ασλάνη θα κάνει το 2-2 έπειτα από το λάθος του τερματοφύλακα του Πας Νάξου. Πρεβόλης για το Ματάκια. Ματάκια θα μπει μέσα στην περιοχή. Θα βγάλει την πάση για το Δεγαΐτα και έχουμε το 3-2 έπειτα από την πολύ ωραία ενέργεια του Ματάκια. Έβγαλε την πάση στο Δεγαΐτα. Και ο Παρνάξης προηγείται και πάλι. Για το Χιλάι. Χιλάι θα μπει μέσα στην περιοχή. Θα κάνει και το σουτ. Αλλά η μπάλα θα πάει out.
Πετράς θα πάρει τη θέση του Μπούλαρη. Βερόνης θα κάνει και το σουτ και έχουμε ένα πολύ ωραίο γκολ από τον Βερόνη. Θα κάνει το 3-3 έπειτα από το μακρινό σουτ του Βερόνη. Ο Βερόνης θα περάσει εκτός γηπέδου. Ο Γκοτζιάς θα πάρει τη θέση του Δεγαΐτα. Ασλάνη θα μπει στην περιοχή. Δακτυλίδης. Θα διώξει ο Πετράς. Πάει απευθείας. Αν την μπάλα θα πάει out. Ψάξει τον Ασλάνη. Θα βγει ο Καρανίκας. Ο Ασλάνη θα κάνει το σούτο. Ξανά έχει, θα κόψει. Πολύ ωραία λίγο πριν την μπάλα περάσει τη γραμμή. Σκιαδάς. Θα κερδίσει και το φάουλ. Πρεβόλης θα αφήσει για το Σκιαδά. Σκιαδάς θα πάει απευθείας και έχουμε τον γκολ. 4-3 για την ομάδα του Παρνάξου. Έπειτα από το απευθείας φάουλ του Σκιαδά. Ενώ ο διαιτητής φυρίζει τη λήξη αναμέτρησης, ο Παρνάξου κέρδισε με 4-3 τον ΑΟΜ Εικόνου. Είδαμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι.